Έχω μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Γραβάνη, γεννημένο στην Πάτρα το 1933, γονείς Γιώργος και Μαρία. Η Μαρία από το γένος Καραγιάννη, είχε τέσσερις αδερφές και ένα αδερφό. Κύριε Σωτήρη, πώς χαρακτηρίζεις τα παιδικά σου χρόνια, πώς τα θυμάσαι στην Πάτρα? Τα παιδικά μου χρόνια περισσότερο ήταν δύσκολο. Από ποια άποψη? Λόγω πολέμου. Άρχισε το 28 Οκτωβρίου 1940, άρχισε ο δεύτερος, ο πόλεμος Ελλάδα-Ιταλία. Εγώ πήγαινα, μόλις είχα πάει στη δεύτερη τάξη και θυμάμαι ήταν Δευτέρα, πως έπεσε βόμβες κοντά στον Άγιο Διονύση εκεί στην Πάτρα, που έπεσε κοντά προς την παραλία από κάτω. Φύγαμε από εκεί, πήρα το δρόμο να πάω πάνω στο σπίτι. Τα παιδιά μας βάλανε μέσα σε ένα καταφύγιο, ας το πούμε, πρόχειρο καταφύγιο που λέγεται, για να μην, αν πέσει βόμβα πάνω, αν ήταν διόροφο το σπίτι, το υπολογίζεται σαν καταφύγιο, να μπεις από κάτω για να γλιτώσεις. Με βρήκε ο πατέρας μου, φύγαμε και μετά από 2 εβδομάδες φύγαμε για οργήν αφακτία, καταγωγή της μητέρας μου. Άρα ήταν μια μεγάλη ταραχή, ε! Ταραχή, φυσικά έφυγα από το σπίτι, τι να πω. 7 χρονών τώρα που ήμουν εκεί πέρα, είχα και στα 7 και φύγαμε, πήγαμε στη Νοργίνα Φακτεία, περισσότερο προς το ποδαρόδρομο, 18 ώρες έκανε τότε, από την Άφακτο Νοργίνα Φακτεία. Και οι γονείς όλο, ξέρεις, φόβος, ας πούμε φόβος. Φόβος. Ο πατέρας μου μας άφησε εκεί πέρα, ότι δεν θα γυρίσουμε γρήγορα στην Πάτρα, αλλά λόγω του πολέμου η μητέρα μου αρρώστηκε και πέθανε το 43. Μεγάλη τραγωδία, ας πούμε. Ναι, ήταν η τραγωδία περισσότερο. Η μητέρα μου πέθανε, ας πούμε, 43, 38 χρονών, ήταν μικρή, ας το πούμε έτσι. Και άφησε πίσω τις 4 παιδιά, πόσα παιδιά, 5 παιδιά, έχει 6 παιδιά. 6 παιδιά. Το ένα από αυτά είναι της δεύτερης γυναίκας. Α, οκ. Υπάρχει και αυτό, αλλά για μένα αδερφή μου. Ναι. Φύγαμε, πεθαίνοντας η μητέρα μου, άφησε ο αδερφός μου τον Χρήστο, ήταν νήπιο, 13 μηνών όταν πέθανε. Και κοίταξε μια θιά μου ευτυχώς. Και πώς επιβιώσατε, κύριε Σωτήρη, πώς επιβιώσατε? Δύσκολα χρόνια, τι να σου πω. Το ψωμί έπαιρνε μια φέτα ψωμί να τη φας όλη μέρα. Αλλά εγώ την έτρωγα όλη το πρωί και μετά κοιτάγα πώς να οικονομήσει κάτι άλλο. Ή να πάω για κάστανα, να μαζέψει καστανιές χάστα. Διάφορα σαν παιδάκι. Στην κατοχή όμως δεν επιστρέψατε στην Πάτρα, μείνατε? Όχι, όχι. Μόλις φύγανε οι Γερμανοί, επιστρέψαμε. Α. Πέθανε και η μητέρα μου. Mm. Πιθανό να φεύγαμε τότε, αλλά η μητέρα μου αρρώστησε αρχές του 1953. Του 1943. Του 1943 και πέθανε Νοέμβριο. Mm. Αλλά είχε πάει η Πάτρα αυτή, ήταν άρρωστη εκεί πέρα, είχε καρκίνος. Δηλαδή, ταλαιπωρείται για 6-7 μήνες, 8, κατάλαβες. Πες μου, οι Γερμανοί ήρθαν, πέρασαν από το χωριό της μητέρας σου, Γερμανοί, τους θυμάσαι? Όχι, Ιταλοί πέρασαν. Α, Ιταλοί. Ναι, ποτέ, Γερμανοί όχι. Πώς τους θυμάσαι τους Ιταλούς, σαν παιδί, από παιδική άποψη, πώς τους έβλεπες? Εγώ, να πω την αλήθεια, από παιδική άποψη, δεν τους ξεχώρισα. Πραγματικά τους κοίταγα περίεργα. Mm. Σίγουρα περίεργα. Θυμάμαι μια φορά ένας Ιταλός εκεί πέρα, κάτι έτρωγε και ήθελε να μου δώσει κάτι και εγώ δεν το παίρνω και μου λέει, πάρ' μου λέει, γιατί το παίρνεις? Να σου τα έλεγε ιταλικά, εγώ δεν καταλάβαινα και σηκώθηκα, έφυγα. Θέλω να σου πω, ήταν, τουλάχιστον το χωριό που ήρθε με τα παιδιά, ήταν εντάξει, πήραν έναν που βρήκαν ένα όπλο. Είπανε τότε ότι όποιον βρουν όπλο, ράδιο τα λοιπά, τώρα πάρε. Βρήκανε κανένα δύο, αλλά ένα είχε ράδιο, άλλο είχε όπλο. Αυτό με το όπλο το πήγανε στην Άφακτο κάτω μετά. Mm. Ταλαιπωρία. Μετά που γυρίσαμε, μου έτσι φύγανε οι Γερμανοί, γυρίσαμε στην Ελλάδα. Είχα μια γιαγιά, η μάνα μου, την πατέρα μου μας μεγάλωσε. Εκεί μας κοίταξε. Ο πατέρας μετά παντρεύτηκε από 2 χρόνια μετά από τον θάνατο. 2 χρόνια, 3 χρόνια. Τον 46 παντρεύτηκε. Η Πάτρα μετά από τον πόλεμο πώς ήταν? Αυτό ο φόβος, είχε δηλαδή ο κόσμος να ξεσκάσει από την κατοχή. Πώς θυμάστε τα χρόνια μετά από τον πόλεμο? Η Πάτρα και μετά την απελευθέρωση,
ό,τι γινότανε, ό,τι να, γιατί είχαμε και το σχέδιο, σχετικώς αρχίσανε τα Δεκεμβριανά που αρχίσαν στην Ελλάδα. Ήτανε ο Άρης Βελοχιώτης τότε, λέει, στην Πελοπόννησο. Υπήρχε κάποια η Εγκλέζη με τους πολλούς στρατός εγκλέζικους και πολλοί από τις στρατιώτες από την Ιππία που είχαν έρθει στους Ιεφερίες. Α, στην Πάτρα ήταν η πιο ήσυχα. Ήταν πιο ήσυχα, δεν ήταν όπως στην Αθήνα. Υπήρχαν, όπως λέγανε, οι Χίτες, υπήρχαν αριστεροί, οι Χίτες δεν ήταν, γινόταν φασαρίες, ακόμα δεν ήταν ήρεμα τα πράγματα, καθόλου ήρεμα. Ήταν να μην σου τύχει. Εσύ ξαναγυρίσεις στο σχολείο μετά τον πόλεμο? Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και στον πόλεμο πήγα σχολείο γιατί ήμουν Ελλήνα φακτέα και δεν έχασα χρονιά καθόλου, γιατί κάνα εξάμεινο ο δάσκαλος είχε πάει φαντάρου και τα γύρισε, ούτε εξάμεινο, λιγότερο. Μόλις έπεσε το μέτωπο, Οκτώβριο πήγαμε εμείς απάνω, μάλλον Νοέμβριο. Και παίρνουν οι πατρινοί αυτά τα χρόνια, ας πούμε, ξέρεις, του εμφυλίου, ήταν εκφοβισμένος ο κόσμος γενικά, πώς... Μέχρι το 52 ήταν φοβισμένος ο κόσμος. Φοβισμένος ο κόσμος, υπήρχαν διαχωριστές. Δηλαδή, αν ήθελε να ταξιδέψει, πρέπει να βγάλει άδεια ταξιδίου. Οικονομικά σταθήκαμε λίγο καλύτερα γιατί ο πατέρας μου είχε ένα φωτογραφείο. Α, ήταν φωτογράφος. Ναι. Είχα πάει και εγώ τη δουλειά. Αλλά ο πατέρας μου ήθελε να ταξιδέψει, πρέπει να βγάζει άδεια ταξιδίου με φωτογραφία. Από την Πάτρα να πας μέχρι την Άφρακτο ήθελες άδεια. Και ο πατέρας πού έμαθε την τέχνη του φωτογράφου? Την έμαθε από ένα μπάρμπα μου. Τον μπάρμπα μου. Από το αδερφό της μάνας μου. Και είχε ένα μαγαζάκι στην Πάτρα. Ναι, είχε μαγαζί. Είχε ονόμα, δεν θυμάσαι τίποτα? Πώς, αλλήμωνο. Ήταν από τα πρώτα φωτογραφία στην Ελλάδα, κοντά στα ψηλά λόγια, σε κεντρικό σημείο. Τότε ήταν το φωτογραφείο, ήταν κάτι το ξεχωριστό, δηλαδή. Γιατί υπήρχαν τα φιλμ σε αυτά, ήταν αργά τα φιλμ. Υπήρχε το αρνητικό που λέμε, υπήρχε το θετικό. Έπρεπε να βγάλει το αρνητικό, μετά να φυτοτυπώσει το θετικό. Δεν ήταν άλλο το σύστημα. Πρέπει να μάθεις να ρετουσάρεις το αρνητικό, το negative που λέγανε. Πρέπει να μάθεις να ρετουσά. Εγώ την έμαθα τη δουλειά με τον πατέρα μου. Πήγαινα. Α, πήγαινε εσύ, ε! Πήγαινα γιατί ο πατέρα μου έλεγε το μεσημέρι να φέρει το φάει στο σπίτι. Τι μου δίνει η μάνα μου εκεί πέρα το. Δεν υπήρχε πλαστικά τότε και τέτοια. Ένα πιάτο, ένα άλλο πιάτο από πάνω, μια πετσέτα τη κουζίνα στη δίπλωνα. Πριν πατέρα μου έλεγε μια δραχμή να πει στα μάξι να το φέρει. Εγώ την ρέβαζα στην τσέπη, πήρε με τα πόδια τρέχοντα για προλάβω. Και έπαιρνα και τα βιβλία μου και διάβαζα και στο μαγαζί. Είχε το γραφείο του, είχε ωραίο το στούντιο. Πήγε γυμνάσιο, κύριε Σωτήρη? Τελείωσα οικονομικό γυμνάσιο. Πες μου, το όνειρό σου τότε σαν έφηβος, τι ήταν, τι ήθελες από τη ζωή σου? Δεν είχα σκεφτεί να φύγω από την Ελλάδα ποτέ. Μπορούσα να πάω στην Αμερική κάποτε, δεν πήγα. Ήμουνα 17 χρόνων. Είπα να τελειώσω σχολείο. Νομίζω ότι θα σπουδάσω. Και όταν έπεσε, όταν μετά από το 1952 πήγα να πάω να σπουδάσω, λέω: ο πατέρα μου δεν γίνεται, δεν υπάρχουν λεπτά, δεν μπορείς. Και να πας τώρα να πας να σπουδάσεις δύο πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Το ένα ήταν στην Αθήνα, το άλλο Θεσσαλονίκη. Και δεν ήταν μόνο αυτό, έπρεπε να πληρώσεις. Να μείνεις να πληρώσεις, να πάρεις το σύγγραμμα του καθηγητή. Γιατί αν δεν έπαιρνε το σύγγραμμα, μπορείς να μην συμπεράσει ο καθηγητής. Ήταν δύσκολα. Δύο πανεπιστήμια που υπήρχαν, δεν υπήρχε στην Πάτρα πανεπιστήμιο και τότε έπρεπε να έχει λεπτά. Και όσοι πήγανε, ταλαιπωρηθήκαν, ας πούμε, που σπουδάζανε. Ήταν δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Και τι απέγινες, έγινες φωτογράφος με τον πατέρα σου? Είπα να πάω στην στρατιωτική σχολή. Στην στρατιωτική σχολή έδωσα εξετάσεις. Ήταν υπουργοί αεροπορίας τότε, υπουργοί αεροπορίας ναυτικών και αυτά. Και όταν πήγα να δώσω εξετάσεις, μου είπανε, ήταν Αμερικής 8, θυμάμαι ακόμα, το Υπουργείο. Και όταν κοίταξε τα χαρτιά, μου είπε το χαρτί είναι ομιμοφροσύγης, έλεγε. Μου λέει ένας, είχα πει ότι αν θέλει στέγα τροφοδοσία, μπορεί να την έχεις. Και είχα πει εγώ στην Αθήνα τώρα που στέγα και τροφοδοσία. Και έμενα στο Γνέβα, ήταν κάτι τόλο εκεί. Όχι στο Γνέβα, ήταν νοσοκομείο. Και έμενα κάτω στο Δέλτα Φαλήρου.
ήταν μια βάση αεροπορίας με κάτι τόρξες, αυτά τα ξέστα τα σπίτια που πάνε. Μας έπαιρνε το πρωί το αμάξι, της αεροπορίας, μας πήγε στο Γλέμμα, στο νοσοκομείο, μας πήγε σε αυτά, πράσουμε να ρίξουμε σφαίρα, από υγείας μετά, από τους γιατρούς να περάσουμε, περάσαμε όλα και μου είχαν πει, δεν εξετάσει, είναι νοκάτο σύστημα, όταν έρθει το χαρτί, θα σου πούμε. Εν τω μεταξύ περίμενα το χαρτί, θα είναι εντάξει, εγώ δεν περίμενα αυτά. Και αφού τελείωσαν, κοντεύα, τελείωνε τις εξετάσεις, μάλιστα ήμουνα μέσα να πω. Μου λέει ένα πρωί ένας υπησμιναγός, κριτικός μας, μου λέει, έλα το γραμμάκι, τι είναι. Για την ασφάλεια του σώματος δεν μπορεί να γίνεις δεκτός, μου λέει. Του λέω, για ποιο λόγο. Μου λέει, θα πας στην Πάτρα, θα ρωτήσεις τον διευθυντή της ασφαλείας για το χαρτί που σου στείλω με μοφροσύνης. Και έτσι σταμάτησε. Από εκεί και πέρα καταλάβω ότι για να πιάσω δουλειά, δεν έπιανα δημόσια δουλειά. Τίποτα τη δουλειά δημόσια, γιατί μη είχαν χαρακτηρίσει, επειδή ένας μπάμπα μου ήταν συμμαχρόνισος αριστερός, ότι ήμουνα ύποπτος αριστερός για την ασφάλεια του σώματος, είπε. Η ασφάλεια του σώματος, αεροπορίας. Τέλος πάντων. Και από εκεί αποφάσισα, λέω, πρέπει να φύγω. Και έτσι το 1959, νομίζω, βγάζει την απόφαση για να έρθει στην Αυστραλία. Ναι. Πες μου, πώς σου ήρθε αυτή η απόφαση. Έβλεπα, δεν μπορώ να βρω δουλειά εκεί πέρα. Δεν μου δίνανε δουλειά και να βρίσκα δουλειά. Έπρεπε μόνο ιδιωτική δουλειά μπορεί να σε πάρει. Ένας που είχε ένα μαγαζί, σου πει, έλα, σε πληρώνω. Αλλά ήταν, δεν υπήρχαν και τα μαγαζιά που είχαν ανάγκη από πυπάλληλο. Ήταν δύσκολη η απόφαση όμως να φύγεις από την πατρίδα σου. Κοίταξε, σίγουρα ήταν δύσκολο. Δηλαδή δεν ήταν ποτέ μου, δεν ήταν μέσα στο πρόγραμμά μου. Όταν είδα όμως ότι δεν γίνεται, έλεγα, πρέπει να φύγω. Δεν γίνεται. Τι θυμάσαι με το ταξίδι το Ρέλια, το πλοίο. Κοίταξε, με το ταξίδι πρώτα ήταν ολοπληρωμένο από τη. Με τη ΔΕΜΕ ήρθα. Α, ήρθες με τη ΔΕΜΕ. ΔΕΜΕ, πώς τη λένε. Την Ερευνητική Επιτροπή, τέλος πάντων. Ήρθα με τη ΔΕΜΕ, μια χαρά ήταν, πληρωμένα όλα. Μες στο Ρέλια. Τι σκεφόσουν για Αυστραλία, ήξερες τίποτα για την Αυστραλία. Ήξερα, είχα διαβάσει για την Αυστραλία. Για να μια χώρα που πας, πρέπει να ξέρεις. Στη χώρα που είσαι, πρέπει να ξέρεις για τη χώρα που είσαι. Για τη χώρα που πας, πρέπει να τη διαβάσεις. Πριν πας να ξέρεις τουλάχιστον. Εντάξει, ήρθα εδώ πέρα και ευτυχώς ήρθα στο Σίδνεϊ. Πώς σου φάνηκε, οι πρώτες εντυπώσεις σου στο Σίδνεϊ, τι ήτανε. Κοίταξε, ήταν καλές. Το άσχημο ήταν ότι δεν βρήκα σωστή δουλειά. Ήτανε 3C, δούλευα στο Λάζισακ. Και με απογοήτευσε τα 3C. Δούλευα πρωινός, απογευματινός και νυχτερινός. Και πολύ ζέστη εκεί μέσα και δύσκολο. Νομίζω έφτιαχνε αυτό το εργοστάσιο που είχες πει ότι έφτιαχνε σίδερα, πρόκες και βίδες. Και υπήρχε και υπήρχε. Δεν έκατσα όμως πολύ επειδή βρήκα μια άλλη δουλειά στο Ρίσβη, σε ένα μαγαζί. Το οποίο ήταν με εξυπηρετήσεις και πήγα εκεί. Κάτσα 3-4 μήνες εκεί και από εκεί πήγα στο Ρίσβη. Εκεί έμεινα κάνα χρόνο περίπου. Μετά πήγα στο πρώτο Motor Corporation που ήταν στο Ζέντλαν. Α, έκανες και εκεί. Εκεί πάρα πολλοί μετανάστες περάσαν από το BMC. Όλοι με τη Λινή ήταν εκεί πέρα. Πολλοί Έλληνες, ξάδερφοι. Και εν τω μεταξύ είχε ένα ξάδερφο μου εδώ, πρώτο μου ξάδερφο. Και αυτό τον στείλανε από τη μονοκύλα, είχε πάει μονοκύλα αυτό. Τον στείλανε εδώ πέρα στο πίτι. Εσύ όμως ευτυχώς δεν πήγες μονοκύλα, πήγες κάτι. Όχι, δεν πήγα. Ήρθα απευθείας στο Σίδνεϊ. Έχω κάτι δικό μου στο Σίδνεϊ και μπορώ να πάω στο Σίδνεϊ. Μου δώσε ένα τηλέφωνο όμως, μου λέει αν προκύψει τίποτα. Είχα και ένα φίλο μαζί μου στο καράβι, του λέω Παντελή, πάμε και θα δούμε. Ναι. Μου είχες πει όμως, κοινωνικά όμως, Χριστοτήρη, νομίζω έπαιξες και στο Παλίνιο, στη δεύτερη ομάδα, για ένα μικρό διάστημα. Ότι πιο πολλοί μετανάστες παίζανε το Παλίνιο. Έπαιξα ένα-δύο παιχνίδια, νομίζω. Τότε το Παλίνιο δεν ήταν στο ξεστό, όχι. Αλλά αυτό ήθελες, ας πούμε, να κάτι να κάνεις. Μ' άρεσε ο αθλητισμός, να πω την αλήθεια, μ' άρεσε. Ήμουνα και καλό στην κολύμβηση τότε με τον ΟΠ. Κολυμπούσα στον ΟΠ.
γιατί είχα φίλους που κολυμπούσαμε μαζί που ήταν στη θετική ομάδα. Νέο όμω, στη θετική ομάδα νέο στην Κολύμβη. Ο Μπρούντρος, ο ένας από τα άλλους. Πόσο καιρό έκανες στο BMC? Έκανα μέχρι 3,5 χρόνια, 4. Oh, well. Βρήκες μια ισορροπία, βρήκες μια σταθερότητα στη ζωή σου. Ναι, άνοιξα το μαγαζί, αγόρασα το μαγαζί. Yeah. Αλλά νομίζω, παντρεύεσαι νομίζω την Νατάσα. Την Νατάσα, την κυρία που είσαι κάτω. Ναι, από το γένος Βασιλείου. Βασιλείου. Ναι, ναι. Και πού εγκατασταθήκατε? Πώς? Πού εγκατασταθήκατε? Στο Στέρμο, μέναμε με νίκιο, Στο Στέρμο, στο Κάρδιγκα Στρίτ, Στέρμο 58 Κάρδιγκα Στρίτ. Εκεί μείναμε. Μετά σε 69 Κάρδιγκα Στρίτ, μέναμε με νίκιο. Ήταν αναπόφευκτο να πάρεις τη δική σου επιχείρηση, το δικό σου μαγαζί? Το ήθελες αυτό? Το ήθελα. Δύο πράγματα είχα πει το θα κάνω. Ή θα έμπαινα real estate. Α, μεσίτης. Μεσίτης, μ' άρεσε. Και λέω, αλλά επειδή είχε τότε πολύ παντρολογήματα και πολλούς γαμούς και δεν υπήρχαν πολλά φωτογραφία, είχε ένα φωτογραφείο στον Τάλετσο. Στο 417, είχα τον περίεργο Τάλετσο. Και το ονόμασες? Athens Studio. Athens Studio. Τότε πιστεύω ότι ήταν μια απόφαση στρατηγική. Όπως είχες πει, τότε όλος ο κόσμος παντρευότανε, βαφτίσια, ήθελαν φωτογράφο. Όταν πήγαινες κάπου, αν ήταν σε ένα πάρτι περίπου 300 άτομα, πιο πολλοί ήταν άντρες και νεαροί. Οι γυναίκες μέσα μπορεί να ήταν 15, 20, 30. Μπορώ να σε ρωτήσω, σαν φωτογράφος, σαν να έχεις το δικό σου ιστορείο, ο κόσμος τι να ζητούσε, τι ήθελε τότε ο κόσμος? Κοίταξε, με τον κόσμο είχα πολύ καλές σχέσεις, αν το πιστέψεις. Γιατί ήταν και ο τύπος μου έτσι, δεν είχα... Ήμουν σε καταβατικός, κατάλαβες. Αλλά ήταν κατανόητος ο κόσμος. Τι ήθελε, Να σου πω, το μόνο λάθος που έκανα, μεγάλο λάθος μου, τα αρνητικά αυτά μου τα ζήτησε κάποτε ένας και τα είχα πετάξει. Και έκανα μεγάλο λάθος, πολλά αρνητικά, Τα φίλμς τα κράταγα και τα πέταξα, βλαχία μου μεγάλη, γάμους. Τι να σου πω τώρα, ότι είχα γάμο, από γάμο που πράγμα περιμένεις, να ξοδεύει ο άνθρωπος σε ένα περίδρομο λεπτά. Φωτογραφίες τότε σε ένα γάμο, άκουγες. Εγώ δηλαδή στο πριν την πότε παίρνα 800-900 λίρες τότε που ήταν. Αλλά κοίταξε να δεις, οικονομικά στάθηκα να σου πω το εξής. Βασίλη, είχα διαβάσει την εφημερίδα ότι τα commercial property, όλα τα commercial property τότε ήταν τους υποστήριζε πολύ η κυβέρνηση τους ενοικιαστάς. Και διάβασα την εφημερίδα ότι μετά από 5-6 μήνες όλα τα commercial property θα γίνει free. Και είπε, εγώ βρήκα ένα κτίριο στο Άσφιλ. Και είχα μαζέψει κάτι οικονομίες, δεν είσαι κάτι άλλο, κάτι αυτά. Από μια δικό μου άνθρωπο, δική μου κοπέλα, την Κουσικούνιο, την Κουνιάδα, μονικά. Και το πουλάγει πάρα πολύ φθηνά. Και όταν πήγαμε την αυτό, μου λέει αυτός που το πουλάει ήταν στο Alt Street και στο Elizabeth Street, στο Άσφιλ. Κόρτασο που λέγανε τότε, γουλιακό, απάνω 5 πρωτομάτια, κάτω μεγάλο μαγαζί. Μου λέει αυτός, ο Σόμερβιλ ο ατζέντης του λέει, αυτός θα πάρει το μαγαζί σου. Είναι τελευταία ευκαιρία να το πάρεις εσύ. Επλήρωνε αυτός 2 γκίνες τότε τη βδομάδα. Και γυρίζει μέχρι και μου λέει, Γιάνν Φάλα, εγώ δεν σου δώσω, μου λέει. Τα ίδια λεπτά θα σου δώσω. Και μην μου έρθεις να μου πει αν άνθρωσε. Σε 6 μήνες τον είχα διώξει, άλλαξε το σύστημα, του ζήτησε άλλα, τα άφησε, έφυγε. Όχι εγώ τώρα διώξαμε. Ο δικηγόρος μου, ο Φρεν Κάβανα. Σαν φωτογράφος όμως, θυμάσαι όμως, είχες ένα γάμο, μια βάφτιση το Σαββατόβραδο ή είχες δύο? Έχω φτάσει να έχω 11 μυστήρια σε ένα weekend. Τι μου λες τώρα. Πώς τα κινεί. Κοίταξε, υπήρχαν φωτογράφοι, είχα ένα εξ Αιγύπτου. Έναν εξ Αιγύπτου, Αιγύπτιος, καλός φωτογράφος. Είχα 2-3 έτσι φωτογράφους απ' έξω, οι οποίοι τρέχανε. Έναν Ανδρέα Κουράτο από τον Πειραιά, κάτι άλλο. Και πέρα, εντάξει,
οι οποίοι δουλεύαν αλλού και το Σαββατοκύριακο του έλεγε να πάω να κάνει αυτό το γάμο. Υπήρχαν, υπήρχαν έτσι. Ο Μπάτσης είναι νέος, την κυνηγά στη δουλειά. Ναι. Και γέρος την κυνηγά. Αλλά όχι απλώς, πρέπει να είσαι εντάξει στη δουλειά σου. Αλλά τότε ο κόσμος ήθελε φωτογραφία, ήθελε να στείλει φωτογραφία και στην Ελλάδα, να, πούμε, να παντρευτεί. Και αυτό είναι μια περίπτωση. Ο γαμπρός κουρασμένος και του λέει, άσε μη μου βγάζει άλλες, λέει, του λέει ο πεθερός του, εγώ πληρώνω, του λέει. Εγώ έχω συγγενείς στην Ελλάδα, ξαδέρφια, που πρέπει να στείλω. Και όσους είχε φέρει συγγενείς από εκεί, έβαζε την κόρη του με τον γαμπρό του και αυτόν και έβγαζε φωτογραφία. Έφευγε ο ένας, έμπαινε ο άλλος. Ο γαμπρός κούρασε, λέει, καμά, λέει, βγάλω μόνο το σόι. Και του λέει αυτός, εγώ, βγάλε, μου λέει, βγάλε φωτογράφη, εγώ πληρώνω, μου λέει. Και του λέει, κάτσε άλλα 5-10 λεπτά, 20 λεπτά να τελειώνουμε. Και μην δυσανάγκωσε. Αλλά ήταν κάτι παραδοσιακό να στείλει φωτογραφίες στην Ελλάδα. Σίγουρα. Να το στείλει στους γονείς σου. Φεύγανε με μποξάκι. Με μποξάκι. Πέτρο, υπάρχουν ιστορίες, Κυριστοδηλή, όπου η νύφη άργησε ή ο γαμπρός δεν ήρθε, ή έβλεπες τέτοια πράγματα. Έχω δει και γάμο που τσακώθηκε ο γαμπρός με... Αυτά γινόντουσαν, κόσμος κοσμάκης. Γινόντουνα. Ναι. Αλλά ο πιο πολλής κόσμος ήταν κύριοι, να πω την όλοι τους ήταν καλοντημένοι άνθρωποι. Κοίταξε, δεν είναι εύκολο να βγάλεις από την ψυχή σου και από την καρδιά σου τον τόπο που μεγάλωσες. Δεν είναι εύκολο. Και όταν φεύγεις χωρίς να το θέλεις, ακόμα είναι πιο δύσκολα. Δεν θα σου το πω έτσι καθαρά, ποτέ δεν υπολογίζα. Εντάξει, μπορεί να λέγα καμιά φορά ωραία Αμερική, ξέρω εγώ τι να πας, αλλά δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, πίστεψέ με. Και η κύριε Νατάση σε βοήθησε και εσύ σε σένα? Όχι, δεν βοήθησε, έκανα με ένα γιο, μετά άλλο μετά από 6 χρόνια. Ο δεύτερος γιος, τρίτος γιος, στο τέταρτη ήδη βγήκε κόρη. Θυμάσαι τον Ντάλιτσιον τότε, ήταν μια μικρή ελληνική παροικία, ας πούμε, τον Ντάλιτσιον, υπήρχε ελληνισμός στον Ντάλιτσιον? Υπήρχε πολύ. Υπήρχε πάρα πολύ. Μάρκο και ο Ντάλιτσιον ήταν, μετά από το Μάρκο ήταν τον Ντάλιτσιον. Ήταν πιο βλά μαγαζιά, ήταν ελληνικά. Και νομίζω δίπλα σου ήταν ο Κουρέας, δεν ήταν ο... Ο Κουρέας ήταν ο Γιάννης Έρες Ζακεθυρών, μετά το πήρε ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης δίπλα από μένα ήταν, πριν από μένα μάλιστα, Ντάλιτσι. Ήταν ο Καρβουνιάρης ο Γιάννης, ο οποίος είχε γραφείο. Ήταν ένα ζαχαροπλαστείο εκλέζικο, αυσαλέζικο. Αλλά είχε πολλά μαγαζιά, ελληνικά μαγαζιά. Απέναντι... Αλλά νομίζω έκανες και πολλές φιλίες εκεί, ας πούμε, με τους Έλληνες. Νομίζω με τον Τάσο τον Μπάμπη, που είχε ο Μπαμπλής. Ναι, συγχωρέθηκε. Νομίζω αυτός είχε ντελικατέσι, νομίζω. Απέναντι από μένα. Απέναντι. Είχε έρθει τότε που είχε έρθει από τη Μεδούλια αυτός με την οικογένειά του. Έχει δύο κόρες και γιους. Κόντου είχε το φαρμακείο. Ήταν και ο Κον Πέπες, δεν ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, δεν ήταν. Ποιος? Ο Κώστας ο Τριανταφυλόπουλος. Ο Κον Πέπες. Ο Κώστας Παπά ο Τριανταφυλόπουλος. Α, ναι. Ο Κώστας με την Κουρλίου, τη γυναίκα του. Φύγανε στην Ελλάδα αυτοί. Είχαν απέναντι από εμάς, από μένα. Άρα υπήρχε πολλά ελληνικά μαγαζιά. Το είχε πάρει αυτός, είχε έρθει από την Τασμάνια, από το Χόμπαρτ είχε έρθει ο Κώστας. Αγόρασε αυτό και έπιασε όλα την ηλικιατέστορη εκεί. Η γυναίκα του Κολυλία. Κρεοπολία είχε. Κρεοπολία είχε. Ναι, ο Σεβασιανός, κρεοπολίο είχε. Μετά όλο κάτι εκεί που ήταν εκεί. Είχε τον Πανάβικο του. Πώς το λέμε, που τα παιδιά του είναι τώρα. Είναι του Σέντα, ο Σέντας είχε. Γιάνναρος. Για τα παιδιά Γιάνναρος. Ο Γιώργος ο Γιάνναρος, απ' τη Γύμνο, τα παιδιά, Φρουτάδικο, Τέκα White Food, ήτανε τα πάντα. Νύχθηκα απ' την άλλη πλευρά του Μάρκου Ρόπ, είχε ανοίξει ένας απ' την Κρήτη με τη γυναίκα του.
Άρα η Σιμίρκη, ναι. Πολλά, τα πιο πολλά μαγαζιά στην Άλυση ήταν Έλληνες. Και όμως νομίζω στη δεκαετία του 80 όμως η τεχνολογία άλλαξε, η φωτογραφία, η νοοτροπία του κόσμου άλλαξε νομίζω. Ναι, άλλαξε και ας πούμε η δουλειά δεν έπεσε. Ερχόταν και μετανάστες. Πιο πολύ δουλειά ήταν με τους μετανάστες. Σταμάτησε και μετανάστες. Αλλά νομίζω και σταματάς νομίζω το φωτο στούντιο. Το σταματάς. Ναι. Όχι, έβαλα το γιο μου, το μεγάλο να το κρατάει το εκπλάπι και έδειξα σε εμπιστέσιο. Ναι. Πώς πήγες από φωτογραφία σε βενζινάδικο? Πώς σου ήρθε αυτή η έμπνευση? Κοίταξε, κάποιος με ρώτησε να πάρει ένα βενζινάδικο τότε, δικός μας πούμε, και του λέω γιατί δεν το ήθελε, όχι βενζινάδικο, ήθελε να πάρει ένα λίκαστο. Και του λέω, άμα θέλει να πάρει λίκαστο, είναι καλύτερα να πάρει βενζινάδικο. Τον άλλαξα εγώ και βρήκαμε ένα φρύχο και το πήραμε στο Αλεξάνδρα. Ακόμα υπάρχει εκεί πέρα. Δεν το κρατήσετε για πολύ καιρό όμως. Το νοικιάσαμε στην Νάπολη. Ναι. Ναι. Και νομίζω μετά έρχεται η ευκαιρία, η μεγάλη ευκαιρία σας να πάρετε το πρώτο χοτέλ, ας πούμε, το Southern Cross. Ναι. Άλλαξε η ζωή σου. Άλλαξε. Κοίταξε. Εγώ δεν ήξερα ούτε μοτομηχανική μου. Και κόντουσα τώρα και μου λέγανε, κοιτάξτε, αμάξι σου. Και εγώ ψαχνόμουν να δω πού μπαίνει το πετρέλαιο, να μου λέγεις να βάλω πετρέλαιο. Δεν ήμουν ειδικό σε τέτοια. Αλλά κοίταξε, όταν κάνεις business, να σου πω, το βλέπω αλλιώς, ας πούμε. Εγώ όταν ήρθα εδώ, ξέρεις με τι ήρθα, μια βαλιτζούλα τόση. Και αν έφευγα από κάτι με δύο, μια βαλίτσα, δεν με πείραζε. Και γι' αυτό το ρισκάρισα, ποτέ δεν με αγόραζα ό,τι τύχαινε, ό,τι ήταν αυτά ευκαιρία. Και αγόραζα το real estate, με βοήθησε πολύ και το real estate. Αγόραζα property, τα έβαφα, τα έφτιανα, τα πούλησα, τα πούλαζα. Εντάξει, έτσι γίνεται. Αλλά ναι, ας πούμε, το Southern Cross Hotel όμως άλλαξε, ας πούμε, είναι διαφορετική business. Το Southern Cross Hotel έβαλα τα παιδιά μπροστά. Αλλά ήταν μικρά τα παιδιά. Ο γιος μου δεύτερος, αυτός που είναι κεφαλής σήμερα, ο Βασίλης, ήταν 21 χρονών τώρα, που το πήραμε το 84. Όχι, δεν παραπάνω, πώς θα... Και, τώρα, μπορώ να σε ρωτήσω, πώς η κυρία Νατάση και εσύ, κύριε Σωτήρη, πώς δώσατε την ελληνική παράδοση στα παιδιά σας? Μιλάγατε ελληνικά στο σπίτι, πήγαινε χορούς... Πήγαμε, ναι. Ήμουνα και στην Παναχαϊκή Φιλανθρωπική Ένωση πρόεδρος μερικά χρόνια, κάναμε εκδηλώσεις, πιάναμε καρναβάλια, το ένα τ' άλλο. Κοίταξε, την Ελλάδα ή την πατρίδα γενικώς, ο καθένας. Ο καθένας την πατρίδα δεν είμαι στην καρδιά του. Δεν το πούμε. Τι από. Μπορώ να σε ρωτήσω, πότε είναι η πρώτη φορά που επέστρεψες στην Ελλάδα? Το 1974. Πώς σου φάνηκε μετά από 15 χρόνια στην Αυστραλία, το 59 ήσουν εδώ, έλειπες 15 χρόνια, είχε αλλάξει η Ελλάδα, είχε αλλάξει ο κύριος Σωτήρης, πώς σου φάνηκε? Είχε αλλάξει η Ελλάδα, είχε αλλάξει, ναι. Φέτος μου κάνανε πολύ την ερώτηση αυτή που μου κάνεις εσύ τώρα. Μου λέει, παιδί, έρχεσαι και πας από την Ελλάδα, πώς τη βλέπεις την Ελλάδα? Γιατί εμείς λέει, καθημερινότητα είναι καθημερινότητα. Εσύ πώς τη βλέπεις? Πας, κάθεσαι 6 μήνες σε Αυστραλία, κάθεσαι 2 χρόνια Αυστραλία, έρχεσαι μετά από 3 χρόνια, ξέρω εγώ. Λέω, έχει ανέβει και το ποιοτικό επίπεδο της άλλωσης ανέγερε, αλλά κοίταξε να δει. Εκείνη την εποχή που έφυγα εγώ, ένα πουκάμισο, συγγνώμη, κουνιέμαι εγώ, να μην κουνιέμαι, ένα πουκάμισο έπρεπε να μην φάει το σπίτι 2-3 μέρες, 4, μια εβδομάδα. Όταν ήρθαν τα Κινέζικα και άλλος με, όσο κάνει ένα πακέτο τσιγάρο, έπαιρνε ένα μπλουζάκι. Η Κίνα δηλαδή, εδώ τα λέμε, έσωσε πολύ κοσμάκι και έβλεπες το, δεν έβλεπες ραμμένο, δεν έβλεπες παλιό, άρχισε ο κόσμος να αλλάζει. Άμα είσαι οικονομική ευχαίρεια, αλλάζεις. Γίνεις κακομοίρης. Άμα είσαι έτσι να αγοράσεις, θα τα αγοράσεις, θα σε αρέσει το ντύσιμο ή τώρα. Έτσι είναι. Πες μου, όταν είσαι στην Ελλάδα, νιώθεις Έλληνας?
Ναι. Όταν είσαι στην Αυστραλία, νιώθεις Αυστραλός. Εγώ και τις δύο πατρίδες αγαπάω, να πω την αλήθεια. Και τη χώρα που στάδω σε όλα. Τι να πεις για αυτή τη χώρα. Να πεις τι. Ξέρεις κάτι, είναι ωραίο να αγαπάς δύο-τρεις φορές. Όχι μόνο την πατρίδα, οποιοδήποτε. Αλλά πιο πολύ εγώ μ' αρέσει ο κόσμος, μ' αρέσει ο άνθρωπος. Ό,τι πιο τέλειο σε αυτή τη φύση είναι ο άνθρωπος που είναι εποχές. Αλλά εάν σε ρωτούσα, Χριστοτήρη, τι είσαι μετά από τόσα χρόνια στην Αυστραλία, είσαι Έλληνας ή Αυστραλός, τι θα μου έλεγες? Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Είναι μια δύσκολη. Και τα δύο είμαι. Είμαι τόσο, δηλαδή ας το πω ειλικρινά, είμαι τόσο ευχαριστημένος από τις δύο πατρίδες και η Ελλάδα με δυσαρέστησε, να πω την αλήθεια. Αλλά ο τόπος μου, εκεί θα του πω το φως, εκεί θα το κύριε, εκεί. Εγώ πηγαίνω τώρα, ας πούμε, σε αυτή τη ηλικία και πάω και βλέπω το πατρικό μου σπίτι, το βλέπω απ' έξω που το έχει άλλος έργα και το βλέπω και φεύγω. Πάω και το βλέπω και φεύγω. Πάω εκεί που έπαιζα, μ' αρέσει, δηλαδή, τι να πεις, δεν ξεχνιόνται. Και να θες να τα ξεχάσεις, δεν ξεχνιόνται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σωτή. Thank you very much. Να είσαι καλά.